εισαγωγή. Διαβάζουμε, όσοι θέλουν να ανοίγουν τις γραφές, όσοι θέλουν βλέπουμε τη διαφάνεια, κάντε πάει καλά σε έναν διαφάνειο. Τα χρώματα μας δεν είναι καλά. Τέτοια χρώματα, κάτι δεν πάει καλά. Ωραία. Διαβάζουμε λοιπόν, αν θέλετε και όλοι μαζί, είμαστε έτοιμοι. Αν θέλετε, διαβάζουμε και όλοι μαζί το κομμάτι από το Ευαγγέλιο με τον Μάρκο, το κεφάλαιο 10, τα εδάφια 28 μέχρι 30. Και ο Πέτρος άρχισε να του λέει: «Δες, εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε». Και ο Ιησούς απαντώντας είπε: «Σας δευαιώνω, δεν υπάρχει κανένας που να άφησε σπίτι, ή αδελφούς, ή αδελφές, ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή παιδιά, ή χωράφια εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, δεν θα πάρει 100 φορές περισσότερα τώρα, σε τούτο τον καιρό, σπίτια και αδελφούς και αδελφές και μητέρες και παιδιά και χωράφια μαζί με δύο βουνούς και στον ερχόμενο αιώνα ζωή αιώνα». Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να τον ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Και θέλουμε να τον ακολουθήσουμε στη ζωή μας. Και αυτό από ό,τι διαβάσαμε μας συμφέρει. Γιατί και στην αιώνια ζωή έχουμε κέρδη, αλλά και εδώ έχουμε κέρδη. Βέβαια, την προσέξατε την παρένεια, μαζί με δύο γνωμούς. Είναι και αυτό μέσα στις αμοιβές που έχουμε να περάσουμε. Αλλά είναι κέρδος του άνθρωπου. Αν αποφασίσει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό στη ζωή του. Αν αποφασίσει να το βάλει πρώτο. Και όλα τα άλλα να έρθουν δεύτερα. Έχει κέρδος και σε αυτή τη ζωή και στην επόμενη ζωή. Έτσι ξεκινάμε να ψάλλουμε τον Ιησού μου θα ακολουθήσω. Ναι, αποφάσισα γι' αυτό να ζήσω. Και δεν θα στρέψω ποτέ μου πίσω. Όποιος το νιώθει, το ψάρι μας στην καρδιά του. Όποιος δεν το νιώθει αλλά προβληματίζεται, το κάνει μια προσευχή. Κύριε, βοήθησε σήμερα το πρωί να αποφασίσω να σε ακολουθήσω και να μην στρέψω ποτέ πίσω. Ιησού,
φτάνουμε το τελευταίο ύμνο, να σας αφήσουμε μερικές προσευχές. Με μία φράση, με δύο λόγια μόνο, αν θέλεις. Κύριε, μας ευχαριστούμε για τη ζωή και όσο θες σήμερα για πάντα.
σήμερα το πρωί, επειδή μας είπαν ότι ήδη λεφτά είναι, δεν πληρώσω παραπάνω, παρακαλέσαμε να βγουν το δίπλα του Μπούκι και δύο από τα παιδιά να έρθουν και να τελέσουν εκείνη το δίπλα σήμερα για μας. Αδελφοί, καλησπέρα. Νομίζω είμαι αρκετά δυνατά, αλλά θα έχω να το χρειαστεί. Έπεσε σήμα. Έπεσε σήμα. Ό,τι έχω τα αφεντικά. Εφόσον έχουμε λατρέψει τον Θεό και οι καρδιές μας έχουν φτάσει στο δικό του τον θρόνο, και καθώς μιλήσαμε για εκείνον που είναι ο θαυμαστός σύμβουλος, είναι ο άρχοντας της ειρήνης, είναι εκείνος που συγχωρεί τις αμαρτίες, είναι εκείνος που προετοιμάζει για την αιώνια ζωή, ερχόμαστε να καθίσουμε στο δικό του το τραπέζι. Και το δικό του το τραπέζι είναι ένα τραπέζι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Αυτός που θυσιάζεται είναι αυτός που προσφέρει τον εαυτό του σαν δώρο για μας. Αυτός που είναι ο υποδεσπότης μοιράζεται τον πλούτο του με όλους εμάς. Και σαν σώμα Χριστού καλούμαστε να πάρουμε από τον άρτο της ζωής τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και καλούμαστε να πάρουμε από το ποτήρι που είναι η νέα Διαθήκη. Είναι εκείνη η Διαθήκη που μας καθιστά συμπληρωνόμους του Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο που αναφέρεται στο δείπνο του Κυρίου και λέει τα εξής. Επειδή εγώ παρέλαβα από τον Κύριο εκείνο το οποίο και παρέδωσα σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς κατά τη νύχτα που παραδεινόταν, έλαβε άρτο και αφού ευχαρίστησε, έκοψε και είπε, «Λάβετε και φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου που κόβεται για χάρη σας. Αυτό να κάνετε στη δική μου ανάμνηση». Παρόμοια, και το ποτήρι, αφού δείπνησε λέγοντας, «Τούτο το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη με βάση το αίμα μου. Τούτο να κάνετε όσες φορές πίνετε στη δική μου ανάμνηση». Επειδή όσες φορές αν τρώτε τον άρτο τούτο και πίνετε το ποτήρι τούτο, το θάνατο του Κυρίου εξαγγέλλεται μέχρι την έλευση. Και σήμερα εμείς καθώς θα πάρουμε τον άρτο και τον ίνο, θα εξαγγείλουμε, θα πούμε δημόσια δηλαδή, ότι το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ενσαρκώθηκε για να μας δείξει τον τρόπο της αγάπης του Χριστού, πλήρωσε την δική μας ενοχή και επειδή εκείνος αναστήθηκε, εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε για να είμαστε μαζί. Και μέχρι τότε θα καθόμαστε γύρω από αυτό το τραπέζι και θα θυμόμαστε πόσα πολλά μας ενώνουν. Και αυτό είναι ένα τραπέζι ενότητας. Στο τραπέζι αυτό δεν μπορεί να κάτσει κανένας που θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο από τον άλλο. Στο τραπέζι αυτό δεν μπορεί να κάτσει κανένας που θεωρεί ότι οι άλλοι πρέπει να τον αναγνωρίσουν. Γιατί όλοι μας, μεγαλύτεροι και μικρότεροι, άντρες και γυναίκες, αγοραστήκαμε με την ίδια τιμή. Το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Τούκη να προσευχηθεί για τον Άρτο. Αλλά είμαι βέβαιος θα έρθουν. Ευτυχώς ο ζωντανός Χριστός είναι ανάμεσά μας, έτσι. Αν είναι σίγουρα. Οπωσδήποτε είναι σίγουρα. Ας ψάχνουμε τον ύμνο. Thank you.
συναπολούμε στο κομμάτι της κοινωνικής της Εκκλησίας του σώματος. Ας υποθούμε ως καλά να δούμε άρθρο τον ύμα.
γνωριστήκαμε και φάγαμε μαζί τους και είχαμε πολύ όμορφο χρόνο να μοιραστούμε πράγματα μεταξύ μας. Αλλά μεγάλη μας χαρά που έχουμε όλη την επιτροπή στην Ολία σας και όχι όλοι. 4-5 μαζί μας. Είπε ο Στέφανος Πορτεράκη, θα τα πει περισσότερα ο Γιώργος. Και το ποιμένα νεολαία, αλλά θα δώσω κατευθείαν τον χρόνο στον Γιώργο να την παρουσιάσει όλα. Καλημέρα σας, αδερφοί. Είμαστε πολλοί που είμαστε μαζί σας, βρισκόμαστε εδώ από χθες. Είμαστε η Επιτροπή της Κίνησης Ευαγγελικής Νεολαίας. Και την οποία μπορεί να μην τη γνωρίζετε, θα θέλω να πω δύο λόγια πολύ σύντομα. Η Κίνηση Ευαγγελικής Νεολαίας είναι η έκφραση της ενότητας όλων των ομίλων της Ευαγγελικής Εκκλησίας στην Ελλάδα. ΚΕΝ μπορεί να ανήκει στην ΚΕΝ, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας κάνει βρίσκος. Ιδρύθηκε το 1950 από τους παππούδες μας και ίσως από κάποιους θείους ή γονείς μας ακόμα, οι οποίοι είχαν ένα όραμα να ενώσουν όλους τους νέους της Ελλάδας και έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι μόνος του στην πόλη του ή να νιώθει μοναξιά, όσο μακρισμένο και αν είναι. Αλλά ιδρύθηκε έτσι ώστε όλοι να είναι μέρος του ευρύτερου συνόλου. Όλοι να είναι μέρος της κίνησης Ευαγγελικής Νεολαίας. Και αυτό θα θέλαμε και εμείς να είμαστε, θα θέλαμε να είμαστε μια κίνηση, έτσι ώστε συνέχεια να κάνουμε για τον Θεό καινούργια πράγματα. Να μην είμαστε ποτέ στάσιμοι και συνέχεια να προχωράμε μπροστά μαζί του. Βρισκόμαστε μαζί σας σήμερα, τα 4-5, όπως είπε και ο Φιλίμωνας, της Επιτροπής μας. Η Επιτροπή μας αποτελείται από 5 μέλη. Έχουμε τα 2 μας μέλη. Είναι ο Τούκη Φιτιάβανα, που προσευχήθηκε για τον Άρτο σήμερα και είναι από τον όμιλο της Δεύτερης Εκκλησίας Αθηνών και είναι φοιτητής. Έχουμε τον Βασίλη τον Μελετιάδη, ο οποίος είναι από τον όμιλο του Βόλου, αλλά λόγω σπουδών τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στον όμιλο της Πεύκης και στην εκκλησία εκεί. Έχουμε τη Φρίντα την Παναγιωτίδου, το μοναδικό κορίτσι, τη μοναδική γυναίκα στην παρέα μας, η οποία κατάγεται από την Αθήνα, ήταν στη Θεσσαλονίκη και τώρα ξαναπήγε στην Αθήνα, γιατί είναι στο βιβλικό κολέγιο μαζί με τον άντρα της και είναι η γραμματέα της Επιτροπής. Ο άντρας είναι ο Χάρης ο Γούδας, είναι του κύριου Γιώργου του Γούδα, του κήρυκα της Εκκλησίας Θεσσαλονίκης, ο γιος. Και ο Στέφανος ο Καλοτεράκης, ο οποίος είναι ο ταμείας μας και λόγω επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να βρεθεί σήμερα μαζί μας, αλλά σας στέλνει γι' αυτό τα χαιρετίσματά του, είναι πίσω από τον Όμιλο Θεσσαλονίκης. Και τέλος, ο υποφαινόμενος, λέγομαι ο Χουσερίδης Γιώργος και είμαι από τον Όμιλο Κατερίνης. Η Επιτροπή της Νεολαίας είναι πενταμελής, εκλέγεται κάθε 2 χρόνια από το Σώμα των Ομίλων. Όλοι οι όμιλοι έχουν 2 αντιπρόσωπους, οι οποίοι εκλέγουν μία πενταμελή επιτροπή για διοργανωτικούς και έτσι, πιο διαδικαστικούς ρόλους για να τρέχουν όλη αυτή την κίνηση νεολαίας. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας είναι και η επίσκεψη σε ομίλους ανά την Ελλάδα. Μαζί με τους συνοδικούς μας συμβούλους, εκ των οποίων έχουμε τον έναν μαζί μας σήμερα, είναι ο Δελιγιαννίδης ο Άκης, ή αλλιώς Γρηγόρης, όπως τον ξέρετε, είναι από τον Όμιλο Θεσσαλονίκης και ο νεοεκλεγέντας συνοδικός σύμβουλος είναι ο Θοδόσης ο Καρβουνάκης, ο οποίος υπηρετεί σαν επιμένα στην πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία της Αθήνας και επίσης δεν μπόρεσε σήμερα να είναι μαζί μας. Τέλος, έχουμε τον εργάτη νεολαίας μας μαζί, ο οποίος τα τελευταία 30 κάτι χρόνια υπηρετεί από αυτό το πόστο και τον ευχαριστούμε πολύ και είναι τις περισσότερες φορές ο εκπρόσωπος της ΚΕΝ στους ομίλους, καθώς δεν μπορούμε όλοι να κινούμαστε ανά τους ομίλους με τη συχνότητα που το κάνει ο Δημήτρης και τον ευχαριστούμε. Και είναι πάντα εκεί κοντά μας και οι συνοδικοί σύμβουλοι και ο εργάτης νεολαίας για να μας συμβουλεύουν και να μας στηρίζουν σε οτιδήποτε προκύψει. Όπως είπα, ήταν μεγάλη μας χαρά και είχαμε επαφή και με τα παιδιά του ομίλου χθες. Χαρήκαμε που τα γνωρίσαμε. Και σε αυτό το κομμάτι τους ενημερώσαμε για κάποια συνέδρια και κάποιες δράσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα μέσα στον επόμενο καιρό. Κάποιες από αυτές είναι είναι το εφηβικό συνέδριο που θα γίνει στον Κάλαμο 27 με 30 Δεκεμβρίου. Απευθύνεται σε παιδιά 13 έως 18 ετών. Και το θέμα είναι περιοδεία με τον Χρήστη Απόστολο Παύλο. Θα δούμε μαζί του όλες τις πόλεις από τις οποίες πέρασε και τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς έκανε σε αυτές τις πόλεις, καθώς έκανε περιοδεία μέσα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα θα είναι γεμάτο, φυσικά δεν θα έχει μόνο ομιλίες, θα έχουμε και αρκετά άλλα πράγματα.
Θα έχουμε συζήτηση πάνω σε αυτές, θα έχουμε παιχνίδια, θα έχουμε ψυχαγωγία. Γι' αυτό, αν έχετε παιδιά, εγγόνια, ανήψια που είναι σε αυτή την ηλικία, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να τους πείτε να έρθουν στο συνέδριο, καθώς είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουν παιδιά από άλλους ομίλους και να νιώσουν και αυτά ότι είναι μέλος ενός ευρύτερου συνόλου. Είναι μέλος όλης της νεολαίας, όλης της Ελλάδας. Και δεν ανήκουν μόνο στον όμιλο δράμας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε τέλος για τη φιλοξενία σας, για όλα αυτά που μας προσφέρατε, για το κρεβάτι, για ένα πιάτο φαγητό. Δεν τα θεωρούμε ούτε αυτονόητα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και σας υπερευχαριστούμε για όλα αυτά που κάνατε. Να είστε καλά και δίνω το λόγο στον εργάτη νεολαίας μας που θα φέρει το μήνυμα. Θα ήθελα να ζητήσω από τον αδελφό μας τον Γρηγόρη να διαβάσει το βιβλικό ανάγνωσμα για σήμερα. Είναι από το 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και είναι τα εδάφια 1 έως 11. Είναι η γνωστή εκείνη παραβολή που ο Ιησούς συναντά την Μιχαλίδα γυναίκα και έχει μια συζήτηση μαζί της. Είναι στη σελίδα 1437. Σελίδα 1437. Ο δε Ιησούς πήγε στο βουνό των Ελαιών και την αυγή ήρθε πάλι στο ιερό και ολόκληρος ο λαός ερχόταν σε αυτόν και καθώς κάθισε τους δίδασκε. Οι δε γραμματείς και οι φαρισαίοι φέρνουν προς αυτόν μία γυναίκα που συνελήφθη να διαπράττει μοιχεία. Και αφού την έστησαν στο μέσον, του λένε «Δάσκαλε, αυτή η γυναίκα συνελήφθη επ' αυτοφόρο διαπράττοντας μοιχεία. Και στο νόμο μου εσείς προστάζεις σε εμάς οι γυναίκες αυτού του είδους να λιθοβολούνται. Εσύ λοιπόν τι λες?» Και το έλεγαν αυτό δοκιμάζοντάς τον, για να έχουν να τον κατηγορήσουν. Ο δε Ιησούς, σκύβοντας κάτω, έγραφε με το δάχτυλό του στη γη. Και επειδή επέμεναν, ρωτώντας τον, σηκώνοντας το κεφάλι, είπε προς αυτούς, «Όποιος από εσάς είναι αναμάρτητος, ας ρίξει πρώτος την πέτρα εναντίον της». Και πάλι σκύβοντας κάτω, έγραφε στη γη. Και εκείνοι όταν το άκουσαν και ελεγχόμενοι από τη συνείδηση, έβγαιναν έξω ένας-ένας, αρχίζοντας από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους, και ο Ιησούς έμεινε μόνος και η γυναίκα η οποία στεκόταν στο μέσο. Και όταν ο Ιησούς σήκωσε το κεφάλι και μη βλέποντας κανέναν εκτός από τη γυναίκα, της είπε, «Γυναίκα, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου? Δε σε καταδίκασε κανένας?» Και εκείνη είπε, «Κανένας, Κύριε». Και ο Ιησούς είπε σε αυτήν, «Ούτε και εγώ σε καταδικάζω. Πήγαινε και στο εξής να μην αμαρτάνεις». Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Ονομά Άγιο Θεός, ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός και αληθινός. Ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου είναι κοφτερός. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας Θεός ελέους και συγχώρεσης. Ένας Θεός τέλειας δικαιοσύνης. Σου προσφέρουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. Σου ζητούμε εσύ αυτούς που ασθενούν από ανάμεσά μας να θεραπεύεις, εκείνους που είναι μόνοι να συντροφεύεις, εκείνους που πενθούν να παρηγορείς, εκείνους που έχουν ερωτήματα εσύ, Κύριε, να τα απαντάς. Και ιδιαίτερα σε παρακαλούμε για τον λαό μας και την χώρα μας, εσύ να μας ελεήσεις, εσύ να μας ευλογήσεις, εσύ να δώσεις σε εκείνους που κυβερνούν πνεύμα δικαιοσύνης και αλήθειας, και εσύ, Κύριε, να επιτρέπεις πάντοτε ο λόγος σου Άγιος να κηρύτεται και να αλλάζει ζωές. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν ένα ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο για τη χώρα μας. Διάφοροι εορτασμοί που έχουν να κάνουν με την εξέγερση εναντίον μιας δικτατορίας 40 χρόνια περίπου πριν, κατέκαψαν μέρος της πόλης των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Και λίγες ώρες πριν, ένα μεγάλο θέμα που αφορά τις σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ορθόδοξης, μαζί με το κράτος,
ανάγκασε ανθρώπους και από την πολιτική και από την θρησκεία να έρθουν σε σύγκρουση ο ένας με τον άλλον, αλλά και μεταξύ τους. Και βεβαίως ούτε το ένα περιστατικό ούτε το άλλο περιποιεί τιμή για τη χώρα, ούτε βοηθάει στο πνεύμα ενότητας και στο πνεύμα αλήθειας που πρέπει να υπάρχει σε μια χώρα για να προοδεύει. Οι άνθρωποι, βλέπετε, πάντοτε θεωρούμε ότι με τον δικό μας τον τρόπο, με τη δική μας τη δικαιοσύνη, με τη δική μας την αλήθεια, μπορούμε να φτιάξουμε τα πράγματα στην κοινωνία μας με τέτοιο τρόπο και σε αυτόν τον βαθμό που τελικά όλοι θα ζούμε καλύτερα και όλοι θα είμαστε ευτυχέστεροι. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Σε κάθε περίπτωση στη ζωή μας υπάρχουν περιστατικά τα οποία δεν τα περιμένουμε και τα περιστατικά αυτά μας αναστατώνουν, μας δυσκολεύουν και συχνά υπάρχουν ερωτήματα που δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Με ένα τέτοιο περιστατικό προσπάθησαν οι θεολόγοι και οι ηγέτες του λαού Ισραήλ να παγιδεύσουν τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό. Καθώς ο Χριστός προετοιμάζεται μαζί με άλλους να γιορτάσουν την μεγάλη εορτή της κοινοπηγίας, την υπενθύμηση εκείνη ότι ο Θεός τους έσωσε και τους προμήθευε τα απαραίτητα ενώ κατοικούσαν στις σκηνές πριν φτάσουν στην υποσχεμένη γη, δηλαδή θυμόντουσαν την πρόνοια και τη χάρη του Θεού στη ζωή τους, σε εκείνη την ημέρα, εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τον Κύριο που περπατά ανάμεσά τους, προσπαθούν να τον παγιδεύσουν. Και τον παγιδεύουν φέρνοντας μπροστά του μια γυναίκα η οποία έχει υποπέσει σε ένα αμάρτημα που ο μοσαϊκός νόμος, ο θρησκευτικός δηλαδή νόμος του λαού Ισραήλ, καταδίκαζε σε θάνατο. Όλοι μας θέλουμε δικαιοσύνη στη ζωή μας. Θέλουμε να μας αναγνωρίζουν το σωστό. Θέλουμε όταν κάνουμε εμείς λάθος να μας συγχωρούν βεβαίως. Αλλά όταν κάποιος κάνει σε μας κάποιο λάθος, οπωσδήποτε θέλουμε να γίνει δικαιοσύνη. Και μάλιστα ίσως να ζητάμε και την πιο αυστηρή κρίση από οποιοδήποτε άλλο περιστατικό. Όταν έφεραν τη γυναίκα αυτή μπροστά στον Ιησού, η ερώτηση που του έκαναν ήταν: ο νόμος που ο Θεός έδωσε στον πατέρα μας τον Μωυσή ορίζει ότι αυτή η γυναίκα πρέπει εξάπαντος να πεθάνει. Εσύ τι γνώμη έχεις? Ξέρετε, είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε έναν Θεό τον οποίο μπορούμε να εμπιστευόμαστε. Θέλουμε έναν Κύριο ο οποίος είναι δίκαιος πάντοτε και κάνει ακριβώς την ίδια δικαιοσύνη πάντοτε, χωρίς να λοξοκοιτάζει δεξιά-αριστερά, χωρίς κάποιος να μπορεί να τον επηρεάσει, χωρίς κάποιος να έχει λίγο περισσότερη χάρη από τι άλλοι. Και σήμερα αυτό ζητούν οι άνθρωποι. Ψάχνουν κάποιον ο οποίος θα λέει άσπρο και θα εννοεί άσπρο, θα λέει μαύρο και εννοεί μαύρο. Και οι άνθρωποι που έχουν έρθει μπροστά στον Χριστό είναι βέβαιοι για την αλήθεια τους. Είναι βέβαιοι ότι ξέρουν τον Θεό τόσο καλά, ώστε μπορούν ακόμα και στην παρουσία του Θεού να προτάξουν το ανάστημά του και να του πούνε: αυτό μας είπες, τώρα πες μας τι θα κάνεις. Ξεχνούν εκείνοι και πολλές φορές ξεχνούμε και εμείς οι χριστιανοί ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δεν διαφέρει καθόλου από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο τρόπος που ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο είναι ίδιος από τη μέρα της δημιουργίας του. Από τη μέρα που εκείνος ο Δημιουργός πήρε χώμα από τη γη, φύσηξε την πνοή του
και δημιούργησε τον άνθρωπο. Θυμάστε ποιο είναι το πιο γνωστό περιστατικό μεγάλης μοιχείας που υπήρξε ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη? Δεν είναι άλλο από του βασιλιά και προφήτη Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν παντρεμένος, είχε οικογένεια, αλλά κάποια στιγμή εκεί που καθόταν στο παλάτι του και ο στρατός του πολεμούσε εναντίον των εχθρών του λαού Ισραήλ, είδε απέναντι κάπου εκεί κοντά την γυναίκα του καλύτερου του φίλου και αρχιστράτηγου του στρατού του, του Ουρία, και την ερωτεύτηκε σφόδρα, τόσο ώστε να στείλει τον άντρα της σε μια αποστολή αυτοκτονίας ή δολοφονίας, αν θέλετε, στρατιωτική, για να πεθάνει και ο ίδιος να έχει σχέσεις μαζί της. Όταν ο προφήτης του Θεού τον έφερε μπροστά στις ευθύνες του, και ο Δαβίδ πολύ εύκολα, όπως αυτοί οι Φαρισαίοι εκείνη τη μέρα μαζί με τη Μιχαλίδα γυναίκα, είπε: όποιος έπραξε τέτοια αδικία, οπωσδήποτε πρέπει να πεθάνει. Ο προφήτης του απάντησε: βασιλιά μου, αυτός που έκανε την αδικία αυτή είσαι εσύ. Και τότε ο Δαβίδ κατέρευσε μπροστά στον Θεό. Αλλά δεν τον λιθοβόλησε κανείς. Δεν τον έστησε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ο νόμος του Μωυσή ήταν εκεί. Κανείς δεν τόλμησε ούτε καν να το πει. Αντίθετα, ο Θεός ο ίδιος από τη μια μεριά κάνει χάρη στον ίδιο, αλλά ο καρπός της κοιλιάς της ερωμένης κοπέλας του θα δει θάνατο. Η Μιχαλίδα γυναίκα εκείνη τη μέρα βρίσκεται μπροστά σε ένα πλήθος ανθρώπων που καλούνται να πάρουν μια απόφαση. Πώς ο Θεός συγχωρεί? Αν συγχωρεί, με ποιο τρόπο κάνει δικαιοσύνη? Με ποιο τρόπο η δικαιοσύνη του Θεού γίνεται γνωστή στους ανθρώπους? Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία. Καθώς οι άνθρωποι μιλάνε στον Χριστό και τον προκαλούν να του πούνε τι πρέπει να κάνει, εκείνος είναι σιωπηλός και κάτι φαίνεται να γράφει στη γη. Δεν ξέρουμε τι, αλλά σιωπηλός καθώς είναι, συνεχίζει να γράφει και κάποια στιγμή σταματά και λέει: όποιος από σας ποτέ δεν έκανε κάτι λανθασμένο στη ζωή του, εκείνος να πάρει την τελική απόφαση και να κάνει δικαιοσύνη. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή εκείνη και θυμίζει μια άλλη στιγμή που ο Θεός γράφει με το δικό του το δάκτυλο κάτι. Και αυτό είναι επάνω στο όρος που ο Μωυσής έχει πάει να πάρει τις 10 εντολές. Παίρνοντας, λέει, 2 πέτρινες πλάκες, ο Θεός, λέει το εβραϊκό κείμενο, με το ίδιο του το χέρι γράφει πάνω το νόμο του. Και όπως τότε το νόμο του Μωυσή που εκείνοι επικαλούνται, ο Θεός με το δικό του το χέρι γράφει, τώρα ο ένσαρκος Θεός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γράφει και εκείνος κάτι που δεν το γνωρίζουμε, αλλά ξέρουμε μάλλον το μήνυμά του. Ποιος από μας είναι αλάνθαστος μπροστά στον Θεό? Ποιος από μας μπορεί να κάνει την τέλεια κρίση? Οι μεγαλύτεροι, αυτοί που έχουν την περισσότερη εμπειρία, οι πρεσβύτεροι, όλοι άνδρες,
πρώτοι φεύγουν. Αυτοί έφυγαν πρώτοι. Και όσο πιο πολλά χρόνια περνούν, τόσο πιο πολύ η εμπειρία μας λέει ότι σε πολλά πτέωμενα άπαντες. Και ότι είναι καλύτερο να σκεφτόμαστε δύο φορές ποιος είναι ο τρόπος του Θεού παρά ο δικός μας τρόπος για να κάνουμε δικαιοσύνη και αλήθεια. Και καθώς έφυγαν οι πρώτοι, έφυγαν και οι δεύτεροι και οι τρίτοι, ενώ Χριστός συνέχισε να γράφει στο χώμα. Όλοι έφυγαν, εκτός τη γυναίκα. Και κάνει εντύπωση αυτό. Θα μπορούσαν και εκείνοι, όπως οι άλλοι, να έχουν φύγει. Μες στη σιωπή. Αντίθετα, εκείνη η γυναίκα έμεινε εκεί μπροστά στον Κύριό της. Δύο πράγματα αξίζουν να αναφέρουμε. Το πρώτο είναι ότι ο Κύριος γύρισε και τη ρώτησε ποιος είναι αυτός που σήμερα σε κατηγορεί. Ποιος είναι αυτός που σίγουρα θα σε καταδικάσει. Και η απάντηση είναι κανένας. Και μέχρι εδώ νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Το δύσκολο είναι η επόμενη μία λέξη. Η γυναίκα αυτή λέει κανένας Κύριε. Από όλους εκείνους που βρισκόταν εκεί, η μόνη που αναγνωρίζει Κύριο, Μεσσία δηλαδή, το άνθρωπο Ιησού Χριστό που όλοι άλλοι ήρθαν να παγιδεύσουν, είναι εκείνη η αμαρτωλή Μιχαλίδα γυναίκα. Και πιστεύω ότι ο λόγος που εκείνη η γυναίκα μπορεί να αναγνωρίσει την κυριότητα του Ιησού Χριστού είναι το βάθος της δικαιοσύνης και της χάρης που μαζί ζευγαρωμένοι δίνουν ελπίδα και δίνουν ζωή. Δεν καταστρέφουν, εκπαιδεύουν. Δεν διαλύουν, αλλά συνθέτουν. Αυτή η γυναίκα που γνωρίζει το δικό της το λάθος μπροστά στον Θεό και την απάντησή του είναι η μόνη που τον αποκαλεί Κύριο. Όχι οι θεολόγοι, όχι οι υπεύθυνοι, αλλά εκείνη η γυναίκα τη στιγμή της απόλυτης αμαρτίας της. Και αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό Κύριο γιατί παίρνει από εκείνον μια συγγνώμη, μια αποκατάσταση, αλλά και μια συμβουλή. Ωραία λοιπόν, αφού έτσι είναι τα πράγματα, πήγαινε, δεν σε καταδικάζω, δεν σε στέλνω στο θάνατο, αλλά από εδώ και στο εξής, άλλαξε τον τρόπο της ζωής σου. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει η γυναίκα αυτή είναι να πάψει να ζει για τον εαυτό της και για τις επιθυμίες της, και για τις ανάγκες της μόνον. Πρέπει να μάθει να σέβεται τους ανθρώπους που την αγαπούν, πρέπει να μάθει να σέβεται τους ανθρώπους που είναι γύρω της, πρέπει να μάθει να σέβεται τις ανάγκες των άλλων, πρέπει να μάθει να εκπληρώνει με τις δικές της τις δυνατότητες τις δυσκολίες των άλλων ανθρώπων. Πρέπει επιτέλους να γυρίσει πίσω και να μάθει τον τρόπο του Θεού που από αγάπη δημιουργεί τον άνθρωπο. Σήμερα αυτό που χρειάζεται να κάνουμε σαν Εκκλησία Χριστού είναι να κηρύξουμε ένα Ευαγγέλιο που πραγματικά αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, δεν καταδικάζουν τον άνθρωπο. Αντίθετα, λειτουργούν σαν μια ακτινογραφία που δείχνουν το εσωτερικό μας και όλα εκείνα τα κομμάτια που εμείς έχουμε σπασμένα, ο καθένας ξέρει τα δικά του. Και μας καλεί ο Κύριός μας, καθώς εμείς φτιάχνουμε τον εαυτό μας, με το ίδιο μάτι να βλέπουμε τους άλλους ανθρώπους και με τον λόγο μας και με την πράξη μας να τους βοηθάμε να διορθωθούν οι ίδιοι. Δείχνοντάς τους
πώς τη δική μας την αδυναμία ο Θεός την κάνει δύναμη, τους δείχνουμε ότι ο Χριστός είναι αναστημένος και ζωντανός. Ότι όχι μόνο γεννήθηκε παιδί στη Φάτνη, όχι μόνο σταυρώθηκε άνθρωπος Θεός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αλλά κυρίως ότι είναι ζωντανός και αναστημένος, και σήμερα η πίστη σε εκείνον αλλάζει ζωές. Δεν πρόκειται ποτέ η χώρα μας και δεν πρόκειται ποτέ ο κόσμος μας να αλλάξουν, καθώς ελπίζουν σε ανθρώπινα συστήματα και ανθρώπινη δικαιοσύνη. Θα αλλάξουν όταν εμείς ως άνθρωποι, από ποια θέση μας καλεί ο Θεός, από ποιο τόπο εργασίας μας ή από ποιον τόπο δικής του ευκαιρίας για να υπηρετήσουμε τους άλλους, ζούμε μια ζωή αναστημένη με τον τρόπο που ο Κύριος Ιησούς Χριστός θέλει. Μας καλεί να μάθουμε από τον Πατέρα μας Θεό και να γίνουμε παιδιά της αλήθειας και της αγάπης, της χάρης και του ελέους, και έτσι να συμπεριφερόμαστε στους άλλους ανθρώπους. Η χριστιανική ζωή δεν είναι θεωρία, η χριστιανική ζωή είναι τρόπος. Πριν από πολλά χρόνια, ένας πολύ γνωστός ποιητής έγραψε τα εξής λόγια, αναφερόμενος αλληγορικά στον Χριστό και στην Εκκλησία του, και λέει το εξής: «Είναι δύσκολο για αυτούς που δεν γνωρίσανε ποτέ τους διωγμό και που ποτέ έναν χριστιανό δεν γνώρισαν, και για άλλα όχι ευχάριστα πρόσωπα, πράγματα, και εκείνοι σταθερά προσπαθούν να γλιτώσουν από το σκοτάδι που έχουν έξω και μέσα τους». Αυτό συμβαίνει καθημερινά. Η μόνη ελπίδα, το μόνο φως, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος ότι εγώ δεν σε καταδικάζω. Σ' αγαπώ. Θέλω να μπορέσεις να αλλάξεις τον τρόπο που ζεις. Θέλω να μάθεις να αγαπήσεις τους άλλους όπως τον εαυτό σου. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει πρώτα να αισθανθείς τη δική μου την αγάπη. Και τη δική του την αγάπη την αισθανόμαστε όχι απλώς όταν συναισθηματικά κλαίμε μπροστά στο σταυρό του, αλλά αντίθετα, όταν υπακούμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και την δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού, που μας καλεί να ζήσουμε διαφορετικά από τον τρόπο όλων των άλλων ανθρώπων. Σε αυτόν που μας αδικεί, εμείς να κάνουμε δικαιοσύνη. Σε αυτόν που μας κακολογεί, να πούμε μια καλή κουβέντα. Σε εκείνον που μας κλέβει, εμείς να δώσουμε. Σε εκείνον που πεινά, εμείς να αγκαλιάσουμε. Σε εκείνον που είναι ξένο, να τον καλέσουμε στο σπίτι μας. Σε εκείνον που είναι μόνος, να γίνει η παρέα μας. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί όλοι τέτοιοι ήμασταν πριν μας συναντήσει ο Χριστός στο δικό μας το δρόμο. Και εκείνος δεν μας καταδίκασε. Εκείνος μας προσκάλεσε να γίνουμε συγκληρονόμοι στη δική του βασιλεία. Αμήν. Να προσευχηθούμε. Πατέρα Άγιο Θεός, πολύ σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός και αληθινός, γιατί ο Λόγος σου μένει στον αιώνα, γιατί η χάρη σου αλλάζει ζωές. Σε ευχαριστούμε για την εδώ τοπική εκκλησία. Σου ζητούμε εσύ να ευλογήσεις τη μαρτυρία της, να δίνεις σοφία σε αυτούς που βρίσκονται στην διοίκηση και την υπηρεσία της. Εσύ να δίνεις ευκαιρία να δείξουν το πλάτος και το μέγεθος της αγάπης σου στους ανθρώπους της πόλης. Και εσύ, Κύριε, χρησιμοποίησέ μας όλους, πρώτα στα αγαπητά μας πρόσωπα και έπειτα σε κάθε άνθρωπο που γνωρίζουμε, να του δείχνουμε με το λόγο μας και την πράξη μας εσένα, που είσαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Στο όνομά σου προσευχόμαστε. Αμήν.
Ήταν μεγάλη χαρά μας που είχαμε τα αδέρφια μαζί μας αυτές τις μέρες. Και επειδή προσωπικά ήξερα και όλα τα παιδιά ήδη, ήταν ιδιαίτερα δική μου η μεγάλη χαρά. Το μόνο κουτσομπολίστικο να πω ότι ο Άκης ο Δελιανίδης που είναι εκεί πίσω, είναι ο σύζυγος της Έλσα, της αγαπημένης μας οδοντιάτρου. Εντάξει, την ξέρετε από τα... με το κέντρο παράσταση που κάναμε εδώ, ο οδοντιάτρος ερχόταν. Ήρθε αρκετές φορές, ή δύο ή τρεις, και την αγαπήσαμε όλοι. Έλα, πες το. Ωραία. Και ευχαριστούμε τα αδέρφια μας, ειδικά αυτούς που ήρθαν από Αθήνα, που κάνανε ταξίδι χιλιόμετρων. Ο Τούκη ειδικά, Παρασκευή βράδυ, είχε μια συναυλία με τον Γιώργο τον Λιτσικάκη και ένα ωραίο σχήμα που έχουν εκεί, και από ό,τι κατάλαβα πήγε υπέροχα. Και γι' αυτό δεν ξεκίνησε με τους υπόλοιπους, έφυγε πρωί-πρωί με το αεροπλάνο να τους βρει στη Θεσσαλονίκη και να έρθουν μαζί. Ευχαριστούμε για όλο τον κόπο της αγάπης σας, αδέλφια, και καλή επιστροφή. Θα τα πούμε βέβαια και αργότερα αυτά. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Με τη χάρη του Θεού και αυτή την Δευτέρα ήμασταν στο κέντρο συμπαράστασης. Αυτή είναι η ομάδα που ήταν τη Δευτέρα εκεί και εγώ που βγάζω φωτογραφία που δεν φαίνομαι. Ένα από τα θετικά πράγματα αυτή τη χρονιά είναι ότι πέρα από το Μάριο που είχαμε ήδη βοηθό εκεί κάθε Δευτέρα, φέτος έχουμε και δεύτερη φοιτητρία στο ΤΕΙ Οινολογίας εκεί, τη Ναταλία την ανιψιά μου, που είναι εδώ. Πάλι δεν τη βλέπετε εσείς γιατί οι Θεσσαλονικοί δεν μας μένουν. Ευτυχώς που είναι και ένας από τη Λαμία και δεν τον βολεύει να φύγει. Αλλά είναι εκεί κάθε Δευτέρα και η Ναταλία, όλες τις τελευταίες Δευτέρες μας, και μπαίνει στο κλίμα πολύ γρήγορα και είναι πολύ σημαντική και η βοήθειά της. Είχαμε 45 οικογένειες περίπου που πήραν τρόφιμα και ρούχα, αλλά αυτό που ξέρετε μας ενδιαφέρει επίσης παράλληλα είναι να δουν σε όλους μας την αγάπη και μέσα από τη δική μας αγάπη να δουν το πρόσωπο του Χριστού. Την Τρίτη είναι η προσευχή και η νηστεία για την Εκκλησία μας. Κάθε Τρίτη τα αιτήματα τα παίρνετε με SMS. Όσοι επιθυμούν και όσοι μπορούν 7.30 ώρα να βρεθούν στο σπίτι του πατέρα μου, είναι πολύ όμορφο. Όσοι δεν μπορούν εκείνη την ώρα, ας μείνουν σε προσευχή μαζί μας για τα αιτήματα που έχουμε για τη μέρα αυτή. Μ' άρεσε αυτό το γράφτο, δεν ξέρω πώς ονομάζεται, clip art, το οποίο λέει pray, προσευχή σου, νίστεψε και δώσε. Και μου θύμισε τα λόγια του Ισαΐα που έλεγε νηστεία είναι αυτή που κάνετε. Νηστεία είναι να ελευθερώνετε τον αδύναμο, να τον δίνετε αγάπη εδώ εκεί. Έτσι, η νηστεία και η προσευχή μας πάνε πάντα στον Θεό με καθαρή καρδιά και με προσφορά αγάπης μεταξύ μας και στον πλησίον μας. Έτσι, το πάνω με το κάτω, Τρίτη με το Τετάρτη δένουνε. Και την Τετάρτη οι γυναίκες μας ρίχνουν πάρα πολύ δουλειά εκεί. Κάθε φορά είναι σίγουρα 4 σταθερές, 5, 6 φτάνουν, δεν ξέρω αν φτάσατε και 7 καμιά φορά. Αλλά ο Θεός στέλνει και δίνει πόθος στις γυναίκες, οι οποίες η μία πονάει ο γοφός της, η άλλη έχει εξανθήματα, η άλλη έχει μικρανίες, η άλλη. Αλλά λένε όλες, ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε εκεί. Αυτό είναι θεϊκό και είναι θεϊκή κλίση αυτή. Προχωράμε. Την Παρασκευή, για όσους δεν ήταν την Παρασκευή αυτή να το μάθουν, το μαθαίνουν τώρα. Η Σαββατό έσπασε το πόδι της, ψηλά στο γοφό, ευτυχώς όχι τόσο σοβαρά. Θα εγχειριστεί την Τρίτη, θα μείνει στην αναβίωση και ελπίζει ότι πριν το μήνα θα έχει επανέλθει στο κανονικό της. Όσοι ήδη από την Παρασκευή το γνωρίζαμε, κάποιοι από εμάς επισκεφθήκαμε και το Σάββατο, την αδελφή, στο δωμάτιο 8, στην Ορθοπαιδική, θα είναι εκεί, οπότε μπορείτε να περάσετε και οι υπόλοιποι και οι ίδιοι να την δούμε. Έσκαγε που θα χάσει αυτό το Σαββατοκύριακο για να δει τους αδελφούς που θα έρθουν. Τόσο καιρό το λέγαμε, όχι λέει θα το χάσω από αυτό το πράγμα, δεν έχει και διαδίκτυα και τέτοια να τα δει και live stream κτλ. Και έσκαγε η αδελφή, πώς θα γίνει το γρηγορότερο να έρθω πάλι πίσω στην εκκλησία. Την Παρασκευή συνεχίζουμε. Είχα μια πολύ ωραία βραδιά την Παρασκευή. Όσοι χάσατε πραγματικά. Κάποιοι ήταν αναγκαστικά αλλού και δεν μπορούσαν να είναι εδώ. Είχα μια πολύ ωραία συμπροσευχή μεταξύ μας και τα νέα παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Και ο Άκης πρώτη φορά, πρώτη φορά ο Άκης μας διάβασε τα αιτήματα προσευχής στο καρτελάκι του και ήταν υπέροχο, ήταν καταπληκτικό. Ήταν ο Άκης εδώ πριν από λίγο.
Συνεχίζουμε. Είχαμε μια πολύ ωραία συμμελέτη, πραγματικά συμμελέτη. Μελετήσαμε μαζί τα εδάφια μέχρι το 10 και θα έχουμε τα πιο δύσκολα, το 11 με το 15. Μελετήστε τα πιο μπροστά, προβληματιστείτε πιο μπροστά, γιατί έχει πολύ προβληματισμό, και έλατε να τα κουβεντιάσουμε. Την Κυριακή, με τη χάρη του Θεού, πέρα από τη λατρεία μας και το δείπνο μας, ο Μάρκος θα έχει το τελευταίο για φέτος μήνυμα. Συγκινηθείτε, φέρτε μαντήλια, χαρτοπιτσέτες, ό,τι θέλετε, μαζί. Θα σας ξαναδούμε ή είναι τελευταία φορά που θα σας δούμε κιόλας? Κεφάλαιο 11, εντάξει. Ωραία το 11, ήταν δεύτερη ερώτηση. Αλλά την Κυριακή θα φύγετε, θα σας δούμε άλλη φορά, Παρασκευή θα είστε ξανά μαζί μας. Τρίτη θα φύγετε. Άρα δεν θα τους ξαναδούμε, θα τους χαιρετήσουμε Τετάρτη. Θα σας δούμε την Κυριακή λοιπόν για τελευταία φορά. Ωραία. Έχω τίποτα άλλο εκεί? Αυτή η φωτογραφία, γύρισε πίσω. Ναι. Νομίζω ότι η φωτογραφία αυτή είναι δική σου, Μάρκος. Δεν ξέρω. Είναι από πέρσι, από το φθινόπωρο. Είναι εδώ στην αυλή, στο βάθος στην εκκλησία. Είναι απ' έξω. Ίσως νομίζω ότι είναι από τη δική σου φωτογραφική μηχανή. Όχι. Όχι. Δεν είναι δικιά σου. Κάποιος με καλή μηχανή την έβγαλε όμως. Πολύ ωραία ήταν αυτή. Τη διάλεξα. Πάμε παρακάτω. Σε λίγο. Είπαμε στη μία να φάμε, οπότε κάποιοι αν έχετε να πάτε σπίτσας να φέρετε κάτι και τα λοιπά, έχετε το χρόνο. Αν θέλετε και πιο μπροστά δεν ξέρω, αλλά είπαμε στη μία γιατί οι αδελφοί θα πρέπει να φύγουν μέχρι τις 2. Αν θέλετε και στις 12.30, υπάρχουν κάποιοι που μπορούν στις 12.30 να είναι εδώ? Υπάρχει κάποιος που πρέπει να φύγει, να ξανάρθει και θέλει χρόνο? Όχι. Άρα μπορούμε και στις 12.30 μέχρι να ετοιμάσουμε σιγά σιγά, να φάμε και να έχουν χρόνο οι αδελφοί να φύγουν και πιο νωρίς. Μείνετε λοιπόν όλοι. Είτε έχετε μαγειρέψει, είτε δεν έχετε μαγειρέψει. Δεν έχει σημασία αυτό. Ο στόχος μας είναι να κοινωνήσουμε μεταξύ μας, να ειδωθούμε μεταξύ μας, να μιλήσουμε, να πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Μείνετε λοιπόν όλοι. Και πέρα από τους αδελφούς που χαιρέτησα, να χαιρετήσω ιδιαίτερα την άλλη ανιψιά μου, την Ελένη, που μας ήρθε από τις Ισπανίες αυτές τις μέρες και σήμερα το πρωί είναι ανάμεσά μας. Χαιρόμαστε. Ο Θεός να σε ευλογεί και στο υπόλοιπο. Δεν ξέρω αν δεν θα πρόλαβουμε να σε ξαναδούμε, θα ξαναφύγεις φαντάζομαι. Ο Θεός να είναι μαζί σου και να σε οδηγεί παντού. Ξέχασα τίποτα άλλο, αδελφοί, συμπρεσβύτεροι? Όχι. Ο Κύριος μαζί.